Λοιπόν, έχουμε νεότερα, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε καταρχήν με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξία Τασούλη. Μαρία, ξεκινήσουμε από σένα, γιατί υπάρχει αντίδραση της τουρκικής πλευράς για το επεισόδιο που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Γιάκας με την ελληνική ακτεωρό, την οποία προσπάθησε να εμβολήσει, όπως ανακοίνωσε το λιμενικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής. Ξανακάνουν οι Τούρκοι το άσπρο μαύρο. Η Αλεξία Τασούλη σε λίγο με ρεπορτάζ για την αυριανή επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γάβδο. Ναι, εδώ Νίκο, τα παρουσιάζουν διαφορετικά τα πράγματα. Στην Τουρκία μιλούν για παρενόχληση της Ελλάδας στη θάλασσα και για πυροβολισμού στον αέρα έξω από το Φαρμακονήσι. Στην αρχή όμως μας έκανε εντύπωση, Νίκο, ότι το πρακτορείο Ανατολού έβγαλε μία είδηση όπου υποστήριζε ότι ελληνικά σκάφη άνοιξαν πυρ κατά των τουρκικών. Λίγο μετά όμως αυτή η είδηση σβήστηκε και στη συνέχεια το τουρκικό λιμενικό έβγαλε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι έγινε απόπειρα παρενόχλησης από σκάφος του ελληνικού λιμενικού εναντίον τουρκικών αλλιευτικών, αλλά αυτή η παρενόχληση αποτράπηκε από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής. Πάντως, το τουρκικό λιμενικό κάνει λόγο για πυροβολισμού στον αέρα μόνο. Από τα σκάφη όμως και των δύο πλευρών. Πρώτα λέει ότι άνοιξαν πυρ στον αέρα τα ελληνικά σκάφη και στη συνέχεια τα τουρκικά ανταπέδωσαν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεύτερο επεισόδιο, το χθεσινό, ήταν στην ΚΟ και όλα αυτά, ενώ ο Ερντογάν νωρίτερα, μιλώντας σε στελέχη του, επιβεβαίωσε ουσιαστικά πληροφορίες και σενάρια ότι έρχονται πιο κοντά, ενδεχομένως τέλη Απριλίου, οι τουρκικές εκλογές. Μαρία. Ο χρόνος πλέον αρχίζει να συρρυκνώνεται για τις εκλογές εδώ στην Τουρκία, αν είναι βέβαια να γίνουν σε 4 μήνες όπως λένε τα σενάρια. Ο Τούρκος Πρόεδρος σήμερα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη χώρα. Θα τις επισπεύσουμε, είπε λίγο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εποχής. Αυτές τις ημέρες πάντως έχει φουντώσει προεκλογική αντιπαράθεση εδώ στην Τουρκία και έχουν αρχίσει, θα λέγαμε, τα προεκλογικά μαχαιρώματα, Νίκο. Ο Ταγίπ Ερντογάν έβαλε σήμερα κατά τη Μεράλα που ηγείται του τρίτου κόμματος, να πούμε, με βάση τις δημοσκοπήσεις, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως παράδειγμα την Αγία Σοφία για να δείξει ότι η κυβέρνησή του είναι των έργων και όχι των υποσχέσεων. Έλεγαν, είπε, ότι δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε την Αγία Σοφία τζαμί, αλλά το κάναμε. Το θεωρεί λοιπόν μεγάλο επίτευγμα ο Τούρκος Πρόεδρος το πώς παρενέβη σε μια τέτοια παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και άλλαξε και τη μορφή και το σκοπό της. Αλλά η μεγάλη αντιπαράθεση βέβαια είναι με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Έχει ήδη ξεκινήσει, ήδη τον στοχεύει ο φιλοκυβερνητικός τύπος εδώ, αν και δεν έχει χρηστεί ακόμη υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Του προσάπτουν λοιπόν την κατηγορία του φιλέλληνα, σαν να τον χαρακτηρίζουν προδότη δηλαδή. Ανασύρουν συνεχώς παλαιότερες δηλώσεις του ή υπενθυμίζουν συναντήσεις του με Έλληνες αξιωματούχους και τον παρουσιάζουν λοιπόν κάτι σαν προδότη, επειδή έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα και τους Έλληνες πολιτικούς. Αγάπη του Έλληνα για τον Εκρέμ και του Εκρέμ για τον Έλληνα, λένε, και τον κατηγορούν ότι δεν αντιδρά όταν τον αποκαλούν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αντί για Ιστάμπουλ. Άρα, Μαρία, ο Ερντογάν και κρατά όνειρο τον Ιμάμογλου δικαστικά και προσπαθεί να του πει ότι είναι φιλέλληνας. Να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Ερντογάν Αγία Σοφία açamaz. Açtık. Ne yapacaksın şimdi? Aslında Meral Hanım bizi gayet iyi tanır. İyi bilir de bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral Hanım şu anda cami, müze değil. Şöyle bir teşrif edersen isabetli olur.